Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η Πέμπτης εδώ στην τηλεόραση Αιγαίο, έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας 90 λεπτά κάλυμνος. Τσικνοπέμπτη σήμερα και θα μπορούσαμε βέβαια να λέγαμε πάρα πολλά άλλα γύρω από τις συνήθειες που έχουμε μια τέτοια μέρα, πόσο μάλλον τώρα που λίγο είχαν χαλαρώσει τα πράγματα, αλλά βλέπετε πολλές φορές απρόβλεπτες καταστάσεις έρχονται όχι απλά να μας ανησυχήσουν, να μας προβληματίσουν, να αλλάξουν τα λόγια και την ειδησιογραφία και να μας κάνουν να προβληματιστούμε έντονα και βέβαια μιλάμε για την ρωσική εισβολή και την όλη ανησυχία και τον ντόμινο που δημιουργείται. Έλατε λοιπόν να σας ευχηθούμε σε όλους εσάς την καλημέρα μας, βροχερή βέβαια και ανήσυχη. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Σήμερα Τσικνοπέμπτη, 24 Φεβρουαρίου, που θα μπορούσαμε όντως να ξεκινούσαμε και να λέγαμε με κάθε λεπτομέρεια για τον πολύ ενδιαφέροντα χτες δημόσιο διαδικτυακό απολογισμό του Δημάρχου Καλλιμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη, με μεγάλη συμμετοχή και πολλαπλά ερωτήματα. Κράτησε σχεδόν 4 ώρες. Αλλά βλέπετε, θα αγγίζαμε και θέματα με τη θεατρική ομάδα και της Τσικνοπέμπτης. Η ειδησιογραφία βέβαια έχει επικαλυφθεί από το όλο θέμα μέρες τώρα, όμως τώρα τα πράγματα μπήκαν σε μια άλλη φάση, έτσι που ο κόσμος πια εκεί, είτε είναι η Μαριούπολη, είτε είναι στο Κίεβο, είτε οπουδήποτε άλλη πια πόλη της Ουκρανίας, είναι μοιρασμένος. Γιατί κάποιοι πάνε στη δουλειά τους, γιατί άλλοι βρίσκονται σε ουρές των ATM για να κάνουν αναλήψη χρημάτων. Άλλοι βρίσκονται σε ουρές σε βενζινάδικα για να πάρουν τα καύσιμά τους, τη βενζίνη τους. Κόσμος εγκαταλείπει πόλεις και σε κάποια άλλα σημεία στο κέντρο του Κιέβου, που είναι μια πόλη πολύ πολύ όμορφη και γεμάτη ζωντάνια και ζωή, είναι τώρα ελάχιστη η κίνηση, όπως τη μετέφεραν βέβαια τα σχετικά λόγια, Έλληνες που βρίσκονται εκεί και ζουν εκεί. Αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πολύ ήσυχα. Το τι ακριβώς χτυπούν οι Ρώσοι, καταλαβαίνετε, ελπίζουμε να είναι μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, να μην δούμε καταστάσεις ντόμινο στην πορεία, είτε με τα ενεργειακά, είτε με τα οικονομικά, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, να μην μπαίνουν σκέψεις σε κάποιους άλλους. Και τέλος πάντων είναι θέμα το οποίο σίγουρα θα κυριαρχήσει σε όλες τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και όχι μόνο εκπομπές το επόμενο διάστημα. Τι να ευχηθεί κανείς, να είναι ελάχιστα τα όσα θα γίνουν, μικρής κλίμακας και να μπορέσουμε να κινηθούμε έτσι όπως θα έπρεπε αυτή την περίοδο, δηλαδή τέλη Φεβρουαρίου, με προετοιμασίες εδώ στον ελλαδικό χώρο, εδώ στον νησιωτικό χώρο για την άνοιξη, για το καλοκαίρι, για τη σεζόν και όχι να μας βαραίνει και αυτό. Πάνω που προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματα από τον κομμάτι το δίχρονο της πανδημίας, που 14 Μαρτίου θα είναι 2 χρόνια από το γενικό πρώτο lockdown, ξαφνικά δεν είναι, αλλά βλέπουμε να χειροτερεύει και να εντείνεται το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, ας βάλουμε ανωτελεία και ας πάμε να μείνουμε και να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο μεγάλο μέρος από όλη τη θεματολογία που άγγιξε χθες στο δημόσιο διαδικτυακό απολογισμό του ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης. Είχε πολλούς από τους φορείς, από τον Δήμαρχο της Ρόδου, από τον κύριο Καμπουράκη, τον κύριο Γιώργο Πόκια, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, πολλούς οι οποίοι βρέθηκαν τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ να κάνουν το έναν πρώτο χαιρετισμό και να το ευχηθούν και να κάνουν και το σχετικό σχολιασμό του. Γιατί αμέσως μετά ο ίδιος ξεκίνησε να αναλύει, να λέει όχι μόνο αυτά τα οποία προγραμματίστηκαν ή προετοιμάζονται, αλλά και αυτά τα οποία έτοιμα είναι να εκτελεστούν ή μπαίνουν και κάποιοι άλλοι στρατηγικοί στόχοι. Να μην κάτσω τώρα να σας πω τώρα για δρόμους, για ΔΕΙΑΚ, τουρισμού, ΑΝΕΚ, ομογένεια και ό,τι άλλο. Ας αφήσουμε ένα πρώτο απόσπασμα και από τους χαιρετισμούς και από την τοποθέτηση του ιδίου να το δούμε αμέσως τώρα και μετά θα συνεχίσουμε και με ερωτήσεις και απαντήσεις που ο ίδιος έδωσε. Απλά να πω ότι στην πορεία θα έχουμε τη δυνατότητα στον απόϊχο πια της χθεσινής σημαντικής δωρεάς στο νοσοκομείο Καλλίμνου
από την κυρία Ελίνα Διαμαντή, να ακούσουμε και νέες δωρεές από την Αργό, τη μεγάλη εταιρεία πετρολοειδών της οικογένειας Ψαρομπά, από την φαρμακευτική Ελπεν. Όλα αυτά θα μας τα πει η διοικήτρια κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ και θα κλείσουμε μετά της θεατρικής ομάδας. Για την ώρα πάμε να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα από το ξεκίνημα του δημόσιου διαδικτυακού απολογισμού του Δημάρχου Καλλιμνίων. Οπότε έστω και ψηφιακά βρίσκομαι για λίγη ώρα κοντά σας. Θέλω να πω για την τιτάνια προσπάθεια που γίνεται την ώρα αυτή από την αυτοδιοίκηση. Μπορεί κάποιος ο οποίος βλέπει απ' έξω και ουδέτερα την αυτοδιοίκηση χωρίς να γνωρίζει το τι γίνεται, να θεωρεί πως η αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει περισσότερα. Και γενικά δεν είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να λέω δικαιολογίες. Όμως πρέπει να δούμε λίγο όχι μόνο το τι κάνουμε, αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα των πράξεών μας μέσα στις συνθήκες που βιώνουμε. Δηλαδή μέσα σε μια πρωτόγνωρη υγειονομική πανδημία, η οποία ήρθε την ώρα που πιστεύαμε ότι είχαμε βγει από μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Και ενώ λέγαμε ότι ησυχάζουμε και με την πανδημία ή τέλος πάντων αρχίζουμε να βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ, βλέπουμε ξαφνικά αποσταθεροποίηση και σύννεφα πολέμου στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά προφανώς δεν βοηθάνε καθόλου στο να κάνουμε πράγματα. Όμως η αυτοδιοίκηση και ο Δήμαρχος και όλοι οι συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί είναι εδώ για να κάνουν τα δύνατα δυνατά. Για να προσφέρουμε τελικά λύσεις, γιατί αυτή είναι η ομορφιά της αυτοδιοίκησης με τα μέσα που διαθέτουμε. Στον πρόεδρο Παστεριού και στον Δήμαρχο Διακομιχάλη. Καλησπέρα στον καθηγητή τον Ευθύμη τον Λέκα. Ειρήσει το εμπαρόδο ότι τον Ευθύμη τον Λέκα, χάρη στο γνωστικό του αντικείμενο, καμιά φορά τον βλέπουμε. Κουνιόμαστε λίγο από τη θέση μας, αλλά σήμερα είναι μια πολύ ευχάριστη συγκυρία να τον βλέπουμε και σε πανηγυρικές ή, εν πάση περιπτώσει, σε χαρούμενες συγκυρίες. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τα είπε σωστά. Τιτάνια προσπάθεια που καταβάλει η αυτοδιοίκηση. Πριν από πολλά χρόνια, εκείνο το επεισόδιο στα Ίμια μας υπενθύμισε σε ποια σημεία της Ευρώπης ζούμε, σε ποιο δύσκολο σημείο της Μεσογείου βρισκόμαστε. Οι τελευταίες μέρες στην Ουκρανία, αλλά και αυτή ο αναβρασμός στη δική μας περιοχή, μας υπενθυμίζουν ότι εκτός από δήμαρχοι νησιών, είμαστε ταυτόχρονα και στην εσχατιά της Ευρώπης και στην πύλη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση, από δική μου πλευρά θα σας πω ότι πολλοί μπορούν να κρίνουν τη σημερινή αυτοδιοίκηση και αυτούς που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση. Όμως το χτεσινό προσφέρει ο καθένας το καλύτερο που μπορεί, έχει αλλάξει σήμερα και έχει γίνει ότι ο κόσμος μας, οι νησιώτες, οι πολίτες, οι δημότες μας έχουν ανάγκη πάρα πολύ περισσότερα και μας κρίνουν όχι με βάση το εμείς τι τους δίνουμε, αλλά το πόσο πολύ περισσότερα αυτοί έχουν ανάγκη. Δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι βαίνουμε προς την έξοδο από την πανδημία. Σε κάθε περίπτωση, από δικής μου πλευράς, οφείλω να πω ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤ Νοτίου Αιγαίου η παρουσία του Δημάρχου Διακομιχάλη είναι πάντα ένα φίλτρο μέτρου, ένα φίλτρο σοβαρότητας και προσφέρει με τον τρόπο του, μετά από πολυετή εμπειρία στα κοινά, στο να λαμβάνονται αποφάσεις που να μπορούν να ακροβατούν μεταξύ του ζητάμε και μεταξύ του τι πρέπει να ζητήσουμε και πότε για να μπορούμε να το πάρουμε. Καταρχάς, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η πρόσκληση που έγινε από τον κύριο Δήμαρχο να παραστώ στη σημερινή συνεδρίαση. Θέλω να εκφράσω τους θερμούς χαιρετισμούς στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον αγαπητό Δημήτρη, αλλά και στον πρόεδρο της ΠΕΔΝΑ, τον αγαπητό Αντώνη. Η φιλία είναι πολύ μακριά. Βεβαίως, με τον Μεν Δημήτρη είμαστε συντοπίτες σχεδόν από τη Θεσσαλία. Με τον Δε Αντώνη πάλι συντοπίτες είμαστε, γιατί τα 35 τελευταία χρόνια ουσιαστικά δραστηριοποιούμαστε στη Ρόδο και έχουμε δεσμούς ακατάλληλους. Όπως ίσως ξέρετε, μετά την μεγάλη έρευνα που έγινε από τους Ιταλούς το 1934 και συγκεκριμένα από τον καθηγητή τον Ντέζιο, στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα δεν υπήρχε αναπτυγμένη γεωλογική έρευνα. Δεν υπήρχε αναπτυγμένη περιβαλλοντική έρευνα και δεν υπήρχε βεβαίως και καμία έρευνα η οποία να σκοπεύει στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Από το 1975 μέχρι τώρα προσπαθούμε συνεχώς σε όλα τα Δωδεκάνησα, βεβαίως κυρίαρχα στη Ρόδο, αλλά και στην Ίσυρο και στην Γκάλιμνο και στην Πάτμο και σε όλα τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα την Τετάρτη θα πάω στην Κάρπαθο για θέματα αντισεισμικής πολιτικής.
Ιδιαίτερα βεβαίως δεσμούς έχω και με την ΚΟΑ αλλά και την Κάλυμνο. Με την Κάλυμνο, τον αγαπητό Δήμαρχο, τον αγαπητό Δημήτρη, αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει το νησί, το γνωρίζουν όλοι. Περίπου 6.000 ογκόληθοι είναι ατάκτως ερημένοι σε όλο το νησί, έτοιμοι να κατολιστήσουν. Οι 3.000 ογκόληθοι ουσιαστικά έχουν υψηλό κίνδυνο και από αυτούς τους 3.000 ογκολήθους, γύρω στις 1.000 περιπτώσεις είναι αυτές που αντιμετωπίσαμε με μια πρόσφατη μελέτη η οποία έγινε, μας ανέθεσε ο Δήμος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και σε άλλους φορείς, προκειμένου να μειώσουμε τον κίνδυνο των κατολιστήσεων, ο οποίος είναι πραγματικά σημαντικός και ο οποίος ουσιαστικά εκδηλώθηκε και στις 10 Ιανουαρίου, οπότε είχαμε και το φαινόμενο των πολλαπλών ροών κορυμάτων, τα οποία προξένησαν αρκετά μεγάλες καταστροφές στο νησί. Η μελέτη ήταν έτοιμη και παραδόθηκε στο Δήμο βεβαίως και με βάση αυτή τη μελέτη ο Δήμος έχει ένα εργαλείο στα χέρια του, έτσι ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το όλο εγχείρημα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μείωση του κατολιστητικού κινδύνου. Επίσης, μέσα στο πλαίσιο αυτό, εξετάσαμε και τα θέματα του πλημμυρικού κινδύνου, θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τμήματα της Καλύμνου. Κάναμε μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Έχω συζητήσει με όλους τους συναδέλφους οι οποίοι εμπλέκονται στο πλημμυρικό κίνδυνο και σύντομα θα έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Και βεβαίως, όπως ξέρουμε όλοι, η ομορφιά των Δωδεκανήσων δεν οφείλεται πουθενά αλλού παρά στους σεισμούς και στα ηφαίστεια. Τα ηφαίστεια, με πιο αντιπροσωπευτικό το ελληνικό ηφαίστειο της νησίρου, είναι αυτά που προσέδωσαν στο Δωδεκάνησα αυτό το παράμινο περιβάλλον και το περιβάλλον βεβαίως δημιούργησε και το μοναδικό πολιτισμό, τον Αιγαιακό πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, μέσα στα πλαίσια αυτά, ουσιαστικά έχουμε πλήρως ασχοληθεί και με τα Δωδεκάνησα αλλά και με την Κάλυμνο ιδιαίτερα. Είναι η αγαπημένη μου περιοχή. Ο στόχος ο δικός μου αλλά και των συνεργατών είναι να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το τμήμα της χώρας μας προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει έστω και σε δύσκολες στιγμές αλλά και σε θέματα αναπτυξιακά όπως είναι θέματα γεωπεριβάλλοντος και βεβαίως σύνδεσης του γεωπεριβάλλοντος με την ανάπτυξη των Δωδεκανήσων και ιδιαίτερα βεβαίως καλή μου. Η εμφάνιση μου έχει να κάνει, γνωρίζει ο Δημήτρης, ότι περνάω έτσι μια ήπια δράση του κορονοϊού, γι' αυτό είμαι σε καραντίνα. Χαίρομαι και εγώ που παρευρίσκομαι σε αυτή την παρουσίαση. Πραγματικά για μας, για τους Δωδεκανήσιους και για την ΠΕΔ, η Κάλυμνος είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπως επίσης θεωρώ ότι και ο Δημήτρης ο Διακομιχάλης με την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί ένα από τους πιο σοφούς συμβούλους που έχουμε για να στην όποια πορεία διανύουμε στην αυτοδιοίκηση. Εγώ βέβαια έχω και ένα λόγο παραπάνω, γιατί όποτε είμαστε ομοτράπεζοι με τον Δημήτρη Διακομιχάλη, νιώθω ότι είμαι κατά πολύ νεότερος, διότι είναι από τους λίγους που με ξεπερνάει σε χρόνια εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Οπότε το νιώθω και έτσι και... πέρα από τη φιλία, πέρα από από τις ικανότητες που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια και το έργο που έχει γίνει στην Κάλυμνο, θεωρώ ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, ο απολογισμός, ο οποίος δεν πρέπει να καταγράφεται σαν απολογισμός αλλά σαν ένα έναυσμα για μελλοντικό έργο και παρεμβάσεις μελλοντικές που πρέπει όλοι να δούμε και να βοηθήσουμε να γίνουν στην Κάλυμνο. Η Κάλυμνος είναι γεγονός ότι τις προηγούμενες δεκαετίες είχε μείνει για πολλούς λόγους πίσω και όσον αφορά την ανάπτυξη, όσον αφορά τις υποδομές, τα έργα. Θεωρώ και δεσμεύομαι, το είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ότι θα είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστεί για την Κάλυμνο, γιατί το οφείλουμε στην ιστορία, στην συνεισφορά και στην ανάγκη οι πολίτες αυτού του νησιού που αγαπάνε τόσο πολύ αυτό το νησί και βρίσκονται εκεί υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, αποτελούν πραγματικά ανθρώπους που φυλάνε θερμοπύλες από όλες τις πλευρές. Θεωρώ λοιπόν, και αυτό έχω να πω και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά, ότι είμαστε υποχρεωμένοι
να στηρίξουμε την Κάλυμνο, να στηρίξουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου και να είμαστε αρρωγοί σε ό,τι ζητηθεί για να γίνουν τα επόμενα βήματα και μάλιστα και με μεγαλύτερες ταχύτητες από ό,τι είχαν γίνει στο παρελθόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αγαπητούς φίλους δημάρχους εκλεκτούς, φίλους χρόνια. Επιτρέψτε μου να επισημάνω για μια ακόμα φορά την ιδιαίτερη αγάπη που έχω για τον Δημήτρη, που γνωριστήκαμε το Φλεβάρι του 1996, όταν εγώ φορούσα τα γαλόνια του Πλωτάρχη και εκείνος πάλι ήταν δήμαρχος. Από τότε λοιπόν μας συνδέουν κοινοί αγώνες και η αγωνία μας για την αγάπη για τον τόπο μας. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος Καλυμνίων πάντοτε μας τιμά και με τις προσκλήσεις του και με την ενημέρωση και χαίρομαι πολύ γι' αυτό και σας ευχαριστώ όλους. Θα ήθελα να σας πω ότι στις 5 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, θα έχουμε μια διαδικτυακή εκδήλωση με τους ομογενείς μας της Αμερικής, στην οποία θα είσαστε όλοι προσκεκλημένοι για να εορτάσουμε την επέτειο της ενσωμάτωσης με τους ομογενείς έστω διαδικτυακά. Το θεωρώ πολύ σημαντικό τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Χώρια από τις εκδηλώσεις που θα γίνουν μετά από 2 χρόνια και στην Αθήνα και στον Πειραιά φέτος. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι μαζί θα αγκαλιάσουμε αυτή την εκδήλωση, γιατί πρέπει πραγματικά η Δωδεκάνησος να ακούγεται πάντοτε τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Τέλος, ας μου επιτρέψει ο Δημήτρης, ο Διακομιχάλης, ο αγαπητός μου φίλος, αλλά και οι άλλοι δήμαρχοι, όποτε το θεωρήσουν σκόπιμο, να σχολιάσουν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πρόσφατα στην Αττική από τους συμπατριώτες Δωδεκανήσιους, που αφορά το θέμα με τους δασικούς χάρτες. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από τους συμπατριώτες που πρέπει να κάνουν στάσεις δαπανηρές για να κάνουν αυτό που λέμε τις αντιρρήσεις, τις αναρτήσεις που έχουν γίνει. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι και στην περιοχή της Καλύμνου θα υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Όπως έχω πει επανειλημμένα, η Ομοσπονδία μας προσπαθεί να συνδράμει κάθε προσπάθεια. Είμαστε η φωνή σας όλων των δημάρχων για να ενοχλούμε με την καλή έννοια του όρου το αθηναϊκό κράτος εδώ για να σας βοηθάει σε ό,τι εσείς θέλετε. Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία ξεκινά από τους υπαλλήλους που θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο προσπαθεί, επαναλαμβάνω, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να στηρίξει την προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή. Όλους τους συνεργάτες μου, τους 6 Δημοτικούς Συμβούλους που κάποιοι είναι αντιδήμαρχοι, ο κ. Τσέρος, ο κ. Δοΐδης, κυρία Μαγκάκη, ο Νικήτας ο Γιαννικουρής, και να ευχηθώ και το ταχύτερο δυνατό να είναι κοντά μας η αντιδήμαρχος η κυρία Ψαρομπά. Όλους τους ειδικούς συνεργάτες και ειδικούς συμβούλους. Πιστεύω ότι σταθήκαμε όρθιοι. Και μέσα, αν θέλετε, και από αντιθέσεις, μέσα από σκληρή γλώσσα πολλές φορές, απέναντι στους συνδημότες μας, οι οποίοι με τον ένα τρόπο ή τον άλλο εκτιμούσαν διαφορετικά τα πράγματα αναφορικά με τον COVID. Σε κάθε περίπτωση το νησί πέρασε δύσκολα. Ο Δήμος στάθηκε δίπλα στο υγειονομικό σύστημα που υπάρχει στο νησί. Την περίοδο της έξαρσης του COVID είχαμε προσφέρει, όπως ήταν υποχρέωσή μας, 1.200 φιάλες οξυγόνου. Ο Δήμος από την πρώτη ώρα με παρεμβάσεις προκειμένου να γίνονται οι κατάλληλες απολυμάνσεις σε όλους τους δημόσιους χώρους και τους κοινόχρηστους χώρους, ήταν και είναι παρόν, και σε κάθε αίτημα του νοσοκομείου ο Δήμος είχε ανοιχτές τις πόρτες του, γιατί είναι υποχρέωση, θα έλεγα, ο Δήμος, που είναι το σπίτι του κάθε Καλλίνιου, να ανταποκρίνεται, επαναλαμβάνω, σε κάθε αίτημα, σε κάθε χρονική στιγμή. Αυτό που βλέπετε είναι ο περιφερειακός δρόμος στις Βίγλες, ένα έργο το οποίο στη συνέχεια του θα έχει
έξοδο ή είσοδο εκεί που είναι το πανόραμα προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το έργο της καθίδρυσης στον επαρχιακό δρόμο, το οποίο είναι έργο της περιφέρειας. Αυτός λοιπόν είναι ένας δρόμος ο οποίος για πολλές δεκαετίες ήταν χωματόδρομος, τώρα είναι ένας σούπερ δρόμος με προστατευτικά στη θέα που θα διευκολύνει γενικότερα την κυκλοφορία του νησιού μας. Ο δρόμος από τα Θέρμα προς τον Άγιο Σάββα. Ένας περιφερειακός δρόμος, ο οποίος ξεκίνησε η διάνοιξή του μετά την προγραμματική σύμβαση που έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Γαλουζή με την ΜΟΜΚΑ, την παλιά ΜΟΜΑ για να καταλάβουν και οι παλιότεροι. Έχει γίνει η διάνοιξή του σε ένα μεγάλο ποσοστό. Θα συνεχιστεί. Σταμάτησε τώρα πρόσκαιρα γιατί έπρεπε να ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις τις κατολιστής που έγιναν στα σκάλια. Είναι ένα έργο το οποίο εξυπηρετεί την κυκλοφορία, την πολιτική προστασία και βέβαια σκοπούς εθνικής άμυνας. Έχουμε τον δρόμο από τους Βοθήνους προς το σπήλαιο της Κεφάλας. Έχει εκπονηθεί ένα κομμάτι του δρόμου αυτού και σύντομα θα επανέλθουμε αφού ξεπεράστηκαν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία υπήρξαν. Ο τομέας των σχολείων είναι ένας τομέας ιδιαίτερος. Σε αγαστή συνεργασία με την περιφέρεια, αφού ολοκληρώθηκε το Καρπάθιο, το τέταρτο δημοτικό σχολείο της πόλης, το οποίο είχε ενταχθεί για πρώτη φορά το έτος 2013, στη συνέχεια για κάποιους λόγους η επόμενη Δημοτική Αρχή το επανένταξε, κατεδάφισε το παλιό και έγινε αυτό το νέο σχολείο, ένα κόσμημα πραγματικά. Αυτό ολοκληρώθηκε, δεν έγιναν τα εγγένεια και εδώ λόγω πανδημίας θα δούμε τώρα, βέβαια ήδη το σχολείο αυτό λειτουργεί. Επί των ημερών μας τώρα, με ένα πρόγραμμα με μεγάλη έτσι ροή χρηματοδότησης σε αγαστή συνεργασία, αυτό θέλω να το πω και θα το ξαναπώ, με την περιφέρεια, με τον κύριο Χατζημάρκο, υπάρχει 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπογράψαμε μία προγραμματική σύμβαση, η οποία 510.000 ευρώ, το οποίο προβλέπει τι? Την μόνωση του στέγης του 5ου Δημοτικού Σχολείου στην Πόθια της Καλύμνου. Προϋπολογισμός 90.000. Την μόνωση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας 100.000. Την αποκατάσταση κουφωμάτων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, ήδη έχει βγει ο ανάδοχος. Την αντικατάσταση κουφωμάτων στον Υπηαγωγείο στο Βαθύ. Την αντικατάσταση κουφωμάτων στο ΕΠΑΛ με προϋπολογισμό 190.000. Συντήρηση μόνωση σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προϋπολογισμού 45.000. Αυτά τρέχουν, είναι σε εξέλιξη και ένας άλλος διαγωνισμός ύψους 325.000 ευρώ που καλύπτει επεμβάσεις και παρεμβάσεις κάθε είδους τύπου σε όλα τα σχολεία της Καλύμνου. Είναι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ξεχωριστό, θα έλεγα, νόημα, διότι ένα καλό σχολείο δίνει την δυνατότητα για στην εκπαιδευτική κοινότητα να δουλέψει όσο γίνεται καλύτερα. Όμως και στο κομμάτι του αθλητισμού, πάντα σε συνεργασία με την περιφέρεια και με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, χρηματοδοτείται η αλλαγή του χλωτάπητα και του ταρτάν στο Δημοτικό Γυμναστήριο. Ήδη εδώ έχει βγει ο ανάδοχος. Εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις για το γήπεδο του Βαθύ προκειμένου να το φωτίσουμε. Έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη του παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο και έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις. Δεν θα αποκαλύψω τίποτα παραπάνω. Θα πω μόνο ότι ιδιώτης θα καλύψει όλη αυτή την δαπάνη.
και επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά ο διαγωνισμός για την αγορά του κατάλληλου χώρου. Δύο διαγωνισμοί ήταν άγωνοι για την αγορά οικοπαίδου προκειμένου να στεγάσει το νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ επιφάνειας δομημένης 1.600 τετραγωνικά μέτρα, το γυμναστήριο. Το οικόπεδο θα είναι πάνω από 5 στρέμματα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τώρα συνέχεια για να δούμε τι απάντησε για το κεφάλαιο τουρισμός ΑΝΕΚ αλλά και οι αμματικές πηγές ο Δήμαρχος Καλλιμνίου Δημήτρης Γιακομιχάλης από τα ερωτήματα το δικό μου και της Ειρήνης Καλκίτη. Θέλω όμως να πω λίγο πιο πριν πως ελπίζουμε αυτό που διαβάζουμε για την TUI Ρωσίας για τους 110.000 τουρίστες στην Ελλάδα φέτος από Ρωσία να πάνε καλά και να είναι ακόμη περισσότεροι και τίποτα να μην σταθεί εμπόδιο σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όμως το μόνο το οποίο διαβάζω, το οποίο έχει γίνει πριν από λίγη ώρα, είναι ότι μία πτήση της Aegean με προορισμό τη Μόσχα επιστρέφει στην Αθήνα. Λοιπόν, άνω τελεία, παρακολουθούμε συνεχώς βέβαια τα τεκτενόμενα, αγαπητοί μου φίλοι, και πάμε να ακούσουμε ερωτήσεις-απαντήσεις από το Δήμαρχο Καλλιμνίων, στα πλαίσια βέβαια πάντα του δημόσιου διαδικτυακού απολογισμού του έργου του που έκανε χθες το βράδυ. Ξεκινήσω με κάποια ερωτήματα δημοσιογράφων. Από την κυρία Κουκιαίνη, αρχικά, από το Αιγαίο TV, υπάρχει το εξής ερώτημα. Κύριε Δήμαρχε, πέρα των ευθυνών σας στο Δήμο Καλλιμνίων, έχετε πάνω σας τα πολλαπλά θέματα της ΔΕΙΑΚ αλλά και του τουρισμού. Σας κατηγορούν συμπολίτες και άνθρωποι του τουρισμού ότι πέραν του κεφαλαίου αναρρίχησης δεν κάνετε τίποτα. Καμία καμπάνια, καμία προβολή για το νησί μας. Τι απαντάτε? Δήμαρχε, ξέρω ότι απαντήσατε προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι. Κύριε Τσουγκράνη, απαντώ στην κυρία Κουκιαίνη, η οποία προφανώς μεταφέρει απόψεις συνδημοτών μας, ότι αυτό που λέει δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο γιατί εν μέσω πανδημίας, εμείς όπως είπα, κωδικοποιημένα, πήραμε μέρος σε αρκετές διαδικτυακές, μιλώ για την περίοδο 2020-2021, μέρος σε αρκετές διαδικτυακές εκθέσεις. Ασχολήθηκε το National Geographic, όπως είπα, με δημοσιεύσεις για το νησί της Καλλίμνου. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι έχουν ασχοληθεί. Αλλά το να ακούμε ότι δεν κάναμε τίποτα για τον τουρισμό, αν είναι συγκεκριμένος ο ιδιώτης ο οποίος το λέει αυτό, καλό είναι να μην το υποβάλει το ερώτημα του διαμέσου της δημοσιογράφου, να βγει ο ίδιος για να δούμε πώς υποβάλλει το ερώτημα, πώς προσεγγίζει το ερώτημα. Να πω ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αρθεί θέμα προσυζήτηση η δημοπράτηση, η αναζήτηση επενδυτή για το καταλυτικό πάρκο. Δεν το ανέφερα. Θα το πούμε μέσα από ερωτήσεις όπως μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα, αλλά μέσα από την αναπτυξιακή προοπτική που εγώ έχω πει ότι μέσα 15 του Απρίλη θα επανέλθω για να σταθούμε διεξοδικά σε επιμέρους τομείς. Άρα λοιπόν, σε εκθέσεις προβάλλουμε το νησί με όλους τους δυνατούς τρόπους εν μέσω δύσκολων διαδικασιών. Το επόμενο αναρριχητικό φεστιβάλ θα γίνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Ξέρετε τι σημαίνει να προβάλλεται η Κάλυμνος στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού και το φεστιβάλ του να γίνεται υπό την αιγίδα του. Θεωρώ λοιπόν ότι καλό είναι να μας πούν συγκεκριμένα πράγματα. Πέρσι είχαμε κάνει επαφές με την Jet2 προκειμένου να αναλάβει το πακέτο της προβολής του νησιού. Δεν έγινε γιατί όταν εγώ έβαλα ένα ζήτημα, ωραία, θα πληρώσει ο Δήμος 20.000 ευρώ όπως μας ζητούσαν. Ποιο είναι το κατόφλι των τουριστών που δεσμευόταν
αυτή η αεροπορική παύλα διαφημιστική εταιρεία να μας φέρει στο νησί και εκεί δεν υπήρξε απάντηση, δεν δεσμευόταν με τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή κάνει στοχευμένες κινήσεις και όχι κινήσεις ούτε εντυπωσιασμού για να πει ότι έκανε κάτι. Και τώρα προχωρούμε, μιας και μπήκε το ερώτημα, στο να βγει στον αέρα η αναζήτηση μελετητή, ώστε για πρώτη φορά θα γίνει αυτό στην Γάλινο, ώστε η τουριστική προβολή του νησιού να κινείται στοχευμένα, όπως στην Αλόνισο, όπως σε άλλα νησιά, που προβλήθηκε το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν, αλλά με συγκεκριμένους τρόπους, έτσι ώστε να υπάρχει και το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η απάντησή μου στο ερώτημα αυτό. Δήμαρχε, ευχαριστώ. Θα συνεχίσω λίγο με ένα ερώτημα από μια άλλη δημοσιογράφο, την κυρία Ειρήνη Χαλκίδη. Το ερώτημα είναι το εξής. Πότε σκοπεύετε να φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της αξιοποίησης των ιαματικών πηγών? Πιστεύετε ότι ο Δήμος είναι σε θέση να αναλάβει τη μελέτη βιωσιμότητας του σχεδίου αξιοποίησης και να ανταπεξέλθει σε όλη τη διαδικασία? Αν ναι, πού θα βρείτε ως Δήμος τα χρήματα για να υλοποιηθεί η επένδυση? Όπως θα ξέρει η κυρία Χαλκίτη, έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο τον Ιανουάριο μήνα. Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο? Εντός 6 μηνών θα πρέπει τα Δημοτικά Συμβούλια να πάρουν καταρχήν απόφαση ότι θα αξιοποιήσουν τις ιαματικές τους πηγές. Μετά την απόφαση αυτή θα πρέπει εντός 4 ετών να συντάξουν μελέτη σκοπιμότητας, βιωσιμότητας για την ανάπτυξη που θέλουν να κάνουν. Και από εκεί άλλη μία εξαετία, αυτό προβλέπει ο νόμος, ότι όχι ότι θα κινηθούμε εμείς έτσι, θα πρέπει να υλοποιηθεί η επένδυση. Επειδή είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Πόλεων με Ιαματικές Πηγές, θα συνεδριάσουμε εκτάκτως, γιατί υπάρχουν ζητήματα από το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει ψηφιστεί, που δεν μας ικανοποιούν. Σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσουμε μετά τις σχετικές αποφάσεις που θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τον ειδικό σύμβουλο του Δήμου, τον κύριο Ρώτα, και όχι μόνο, να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα πάμε. Οι αματικές πηγές της Καλλίνου, οι οποίες είναι πιστοποιημένες, ξεκίνησε η πιστοποίηση το 12, ολοκληρώθηκε τους πρώτους μήνες του 15, είχαμε και αυτή εμείς την έγνοια τότε να τις πιστοποιήσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει καμία αξιοποίηση αν δεν είναι πιστοποιημένες οι αματικές πηγές. Θα δούμε λοιπόν ότι τους επόμενους μήνες, αλλά σύντομα, ποια γραμμή θα ακολουθήσουμε, παίρνοντας καταρχήν τις αποφάσεις που είναι δεσμευτικές, διότι αν δεν πάρεις την απόφαση εντός 6 μηνών οι αματικές πηγές τις παίρνει η εταιρεία η οποία έχει προβλεφθεί στη σχετική νομοθεσία και θα τις αξιοποιήσει το κράτος. Εμάς οι αματικές μας πηγές θα τις αξιοποιήσουμε εμείς με τον τρόπο που θέλουμε, με το σήμα το οποίο θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως, για να εγκριθεί η μελέτη που θα εκπονηθεί, η μελέτη βιωσιμότητας, πρέπει αυτό το οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση να είναι μια επένδυση βιώσιμη. Αν δεν είναι βιώσιμη, δεν πρόκειται να περάσει στα επόμενα στάδια. Δήμαρχε, ευχαριστώ. Να σας πω ότι έχω άλλες 2 ερωτήσεις από την κυρία Χαλκίδη και θεωρώ σκόπιμο να τις αναφέρω. Η πρώτη ερώτηση είναι, αν και νομίζω ότι ήδη έχετε απαντήσει, τι γίνεται με το σχέδιο που είχατε πει ότι θα εκπονηθεί για τον τουρισμό? Ήδη Λειψή και άλλα νησιά προχωρούν με βάση τέτοια σχέδια. Το απάντησα. Έχετε απαντήσει. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ΑΝΕΚ. Και είναι το εξής. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του νέου ταχύπλοου και αν σκοπεύετε εν ώψη καλοκαιριού να βελτιώσετε τα δρομολόγια ώστε να μην έχουμε παράπονα και να εξυπηρετείτε καλύτερα ο κόσμος? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Τα δρομολόγια της ΑΝΕΚ το καλοκαίρι προσαρμόζονται αφενός μεν σε αυτό που έχουν υποχρέωση όσον αφορά τα δρομολόγια της Aegean, της Ολυμπιακής ή της Sky, αλλά σε δεύτερο επίπεδο κινούνται
εναρμονισμένα με τις αφίξεις των πτήσεων τσάρτερ που φέρνουν κόσμο στο νησί. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε και θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σκάφος που είναι το μεγάλο ζητούμενο μετά το ατύχημα που είχαμε και χάθηκε μετά από τη φωτιά που πήρε, βλέπετε ότι τα σκάφη μπορούν εύκολα να πάρουν φωτιά, ήδη αυτή την ώρα ναυπηγείται το νέο σκάφος, αυτό που θα αντικαταστήσει το Κάλινο Σταρ, το οποίο θα είναι ένα σκάφος που θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο τις ανάγκες στη γραμμή Κάλυμνος Μαστιχάρη. Είναι ένα σκάφος 30 μέτρα μήκος, 7,5 μέτρα πλάτος, με πρωτόκολλο 200 άτομα και ταχύτητα 25 μιλίων. Προσδοκούμε αυτό το σκάφος να έρθει να σπάσουμε τη σαμπάνια στο λιμάνι της Καλύμνου μέσα στο καλοκαίρι. Είναι ο στόχος της ΑΝΕΚ. Δουλεύουν οι υπεύθυνοι, ο κύριος Θανάσης με τους υπαλλήλους, στο μέγιστο δυνατό βαθμό κινούνται προκειμένου μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο να έχουμε το σκάφος αυτό, το οποίο θα είναι κόσμημα σκάφος και από άποψη αρχιτεκτονικής. Το επιβλέπει και το έχει σχεδιάσει ο συμπατριώτης μας ο κύριος Βασίλης Ψαρομπάς. Ξέρει πού βρίσκεται. Μπορώ να πω κάτι, εγώ την επόμενη εβδομάδα θα φύγουν τα καλούπια, οπότε ουσιαστικά το σκάφος θα αρχίσει να δείχνει, οι μηχανές έχουν παραγγελθεί, έχουν πέσει προκαταβολές, τώρα θα παραγγελθούν οι άξονες. Είμαστε σε μια φάση, θα έλεγα, full ανάπτυξης, προκειμένου να έχουμε αυτό το σκάφος στο νησί το καλοκαίρι. Ελάτε να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Βέβαια, σίγουρα, αν όχι αύριο, τη Δευτέρα, θα δώσουμε τη δυνατότητα στο Δήμαρχο Καλυμνίου να πει και εκείνος έτσι την άποψή του για το πώς είδε όλη αυτή την τρίωρη και 3,5 ώρες περίπου επικοινωνία που είχε με όλο τον κόσμο, είτε ήταν εντός Καλύμνου, είτε ήταν εκτός. Καλύμνη από τον ελλαδικό χώρο, από Αθήνα, από Γιάννενα, από άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, από το εξωτερικό, επικοινώνησαν και έγραψαν πάρα πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, τώρα εμείς θα βρεθούμε στο τρίτο αυτό μέρος της εκπομπής μας, στο χώρο του νοσοκομείου, γιατί χθες μπορεί να επικεντρωθήκαμε στην δωρεά που έγινε των δύο καρδιογράφων και του υπερήχου για καρδιολογικούς λόγους και ανάγκες στο χώρο του νοσοκομείου από την κυρία Ελίνα Διαμαντή, που όλος ο κόσμος, διαβάζοντας την είδηση από το Αιγαίο TV και παρακολουθώντας τα σχετικά ρεπορτάζ και το φωτογραφικό μας υλικό στο Facebook, έγραψε τις ευχαριστίες του, τα μπράβο του, τα συγχαρητήριά του, την αγάπη του, τόσο στο χώρο των δικών μας, της σελίδας μας, όσο και στο I Love Καλύμνος που το ανεβάσαμε. Αλλά πέραν αυτού, η κυρία Κατερίνα Μανουήλη, διοικήτρια, μας είπε ότι υπήρξαν και άλλες δωρεές που έπρεπε πια τώρα, σήμερα, ήσυχα να τις αναφέρουμε και βέβαια σημαντικές όταν έχει να κάνει με τα φορεία. Γιατί καταλαβαίνετε, να είναι τα φορεία παλιά, έτσι, με την όποια τους φθορά και τέλος πάντων οι καταστάσεις εξελίσσονται, εξυγχρονίζονται. Έτσι λοιπόν, αρρωγείς αυτό και δωρητές, η Αργό, η μεγάλη εταιρεία πετρελοειδών της οικογένειας Ψαρομπά και η φαρμακευτική Ελπέν. Θα μας τα πει όλα αυτά και τις υπόλοιπες εργασίες που συνεχίζονται και όλα όσα έπονται η διοικήτρια του νοσοκομείου, κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ, που πραγματικά χαιρόμαστε να ακούμε εξελίξεις, τη συγχαίρουμε για το έργο της και ελπίζουμε όσο θα είναι εδώ να γίνουν και πολλά άλλα ακόμη. Είμαστε στο γραφείο της διοικήτριας του νοσοκομείου μας, κυρίας Κατερίνας Εμμανουήλ, διότι χθες, ξέρετε, λόγω το ότι ήμασταν όλοι δημοσιογράφοι, λίγο πιο πιεστική η κατάσταση και του χρόνου που μας πίεζε για να πάμε στην εκπομπή, τα είπαμε εντάχει. Εννοώ ότι δεν είναι μόνο η χθεσινή πολύ σημαντική δωρεά από την κυρία Ελίνα Διαμαντή, υπάρχουν κι άλλες. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τη γενικότερη εικόνα του νοσηλευτικού μας ιδρύματος και καλημερίζουμε την κυρία Εμμανουήλ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και καλή πάλι. Καλή Τσικνοπέμπτη. Επίσης και του χρόνου με υγεία σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να ακούσουμε βέβαια τα παραλυπόμενα μετά που απομακρυνθήκαν οι κάμερες. Φαντάζομαι ήταν ικανοποιημένη η κυρία Διαμαντή από τα όσα τέλος πάντων ευχαριστίες μεταφέραμε εμείς και το γενικότερο κλίμα. Υποθέτω πως ναι, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και σε ό,τι μας αφορά και σαν νοσοκομείο και σε αυτό πρέπει να μείνουμε, ότι πρόκειται για μια σημαντική δωρεά. Όπως είπαμε και χθες, δύο καρδιογράφοι και ένας υπέρηχος καρδιολογικός μεγάλης αξίας, σημαντική για τη λειτουργία του καρδιολογικού τμήματος και των εξωτερικών και του τμήματος επιγόντων των περιστατικών. Νομίζω ότι μόνο ευχαριστώ οφείλουμε και σε ό,τι μας αφορά, πραγματικά νομίζω ότι κάθε προσφορά, κάθε σημαντική δωρεά, από τη πιο μικρή μέχρι τη πιο μεγάλη, πρέπει να την αναδεικνύουμε και για να υπερτονίζουμε την αξία της προσφοράς των καλλινίων συνήθως, αλλά και του οποιοδήποτε πολίτη προσφέρει στο κομμάτι της υγείας των νοσοκομείων μας και επιτελείται με αυτό, συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στο να επιτελείται καλύτερα το έργο μας. Βέβαια. Οπότε ενισχύεται το νοσοκομείο μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το μόνο που μπορώ εγώ να πω είναι ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν πρέπει να παραλείπουμε όμως ότι οι δωρεές στο νοσοκομείο της Καλύμνου συνεχίζονται από πάρα πολλούς. Δύο σημαντικές δωρεές που έγιναν το τελευταίο διάστημα και μάλιστα οφείλω να πω ότι έγιναν μετά από αίτημα του νοσοκομείου οι συγκεκριμένες, ήταν δύο φορεία. Ένα από, από την εταιρεία ΕΛΠΕΝ, που είναι φαρμακευτική βιομηχανία και εκπρόσωπός της ο Νεοκλής Ομελάς, ο οποίος νομίζω ότι έχει καταγωγή από την Κάλυμνο. Το όνομα λέει πολλά. Ναι. Και το δεύτερο φορείο επίσης ήταν από τον κύριο Ψαρομπά και την εταιρεία Αργό, που πάντα είναι στο πλευρό μας και γενικά αποτελεί έναν από τους αιμοδότες, θα έλεγα, του νοσοκομείου μας. Έτσι είναι. Σε πολλά θέματα. Οπότε τους ευχαριστώ, δεν έχουμε αναφερθεί. Ήταν δύο φορεία που πραγματικά τα χρειαζόμασταν. Αυτά που είχαμε μέχρι τώρα ήταν δεν ξέρω πόσων χρόνων, σίγουρα πάρα πολλών, και ήταν πραγματικά ανάγκη. Δεν είναι πια στο 2022 αυτής της εικόνας. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη. Όπως επίσης πάλι μετά από αίτημα του ΕΚΑΒ, ο κ. Ψαρομπάς θα κάνει και ένα άλλο φορείο δώρο στο ΕΚΑΒ. Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Πάμε όμως τώρα να δούμε, τελειώνουμε σιγά σιγά, πάμε να δούμε την υπόλοιπη εικόνα. Προχωράμε σίγουρα όχι με τους ίδιους ρυθμούς, γιατί δουλεύουμε αποκλειστικά πλέον με το προσωπικό του νοσοκομείου μας και καλύπτουμε τις ανάγκες μας μόνο με αυτούς. Συνεχίζονται οι εργασίες στη χειρουργική κλινική, σχεδόν όλα τα δωμάτια και της παιδιατρικής. Θα είναι σε λίγες μέρες έτοιμα. Βαμμένα, θα έχουν τακτοποιηθεί οι ζημιές, έχουν αλλάξει ακόμα και τα φωτιστικά και ό,τι έπρεπε να διορθωθεί για να είναι ένας χώρος ανθρώπινος για τον κάθε ασθενή που έρχεται στο νοσοκομείο και στους χώρους αυτούς. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Έτσι πρέπει πραγματικά να αισθάνονται ασφάλεια, σιγουριά για το νοσηλευτικό μας εδώ ίδρυμα, διότι τώρα πια είδατε και τα λόγια και του κυρίου Λάμπου, του γιατρού, έτσι, που είπε ότι σε αυτά τα χρόνια που είναι εδώ, πόσο συγκινητικό είναι η προσφορά των δωρητών, είτε είναι από ομογένεια είτε είναι εντός, κάτι που ο κυρία Μανουήλ είπε και ο ίδιος ότι δεν το βλέπει, δεν το έχει ζήσει σε άλλες περιοχές. Νομίζω ότι η Κάλυμνος κρατάει τα σκύπτρα στο θέμα της προσφοράς και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους μεγάλους δωρητές, έχει να κάνει με τον απλό κόσμο που μπορεί να σου φέρει από σεντόνια μέχρι οτιδήποτε έτσι μπορείτε να διανοηθείτε. Απλό αλλά εξίσου συγκινητικό και πάντα αναγκαίο. Τιμάμε όλους τους ανθρώπους και δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι όλοι στη δύσκολη στιγμή προσπάθησαν να στηρίξουν την προσπάθεια και το έργο που επιτελείται στο νοσοκομείο μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, όχι μόνο για να λέμε ευχαριστώ, αλλά έμπραχτα να δείξουμε κι εμείς ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες παροχής υγείας για τους πολίτες του νησιού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια βλέπετε ότι προσπαθούμε να γίνουν αυτές οι αλλαγές που δεν είναι επιφανικές, είναι ουσιαστικές αλλαγές, γιατί το να παρέχεις έναν χώρο ανθρώπινο, κυριολεκτικά, στον ασθενή,
είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι είναι. Είναι και ουσιαστικό. Είναι θέμα ουσίας. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ότι κάνουμε, ασχολούμαστε. Δεν είναι πολυτέλεια με λίγα λόγια. Και τελείωσε. Ναι. Όχι. Για μένα ήταν τελείως απαραίτητο. Οι συνθήκες mm-hmm. δεν ήταν καλές. Νομίζω το γνωρίζουν οι πάντες και πλέον είναι κάτι που φαίνεται. Είναι εμφανή η διαφορά και στον πιο απλό κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι είστε και εσείς, κυρία Εμμανουήλ, τυχερή, διότι πολλές φορές προσπαθούν, αλλά κάποια πράγματα ίσως θέλουν και τον τρόπο τους, ίσως θέλουν και τους σωστούς χειρισμούς. Να είμαστε και λίγο τυχεροί εκείνη την περίοδο, να φιλοτιμηθούν και πολλοί άνθρωποι να ανταποκριθούν και να πούν ναι στο αίτημά μας και να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Γιατί σε μια μικρή περίοδο, όπως είστε τώρα εσείς εδώ, είδαμε πολλά πράγματα και φαντάζομαι ότι όταν κλείνει ένας κύκλος, βάζουμε έναν επόμενο στόχο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κάτι θα έχετε αυτό, και κατά νου για το νοσοκομείο μας. Αυτό που θα σας πω είναι ότι σίγουρα η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Σωστό. Και σίγουρα την τύχη μας τη φτιάχνουμε μόνοι μας. Αν σταυρώσουμε τα χέρια μας και περιμένουμε απλά να μας ευνοήσει η τύχη, όχι, δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε σίγουρα υπήρχε μια προσπάθεια που σε κάθε περίπτωση ήταν ομαδική. Ναι, αλλά κάποια μπορεί να ήταν αρνητικά, να έμπαινε ένα εμπόδιο. Κάποια ήταν αρνητικά, αλλά όταν τελικά και αυτοί που ήταν αντίθετοι, αυτοί που ενδεχομένως έβαζαν τα εμπόδια κάθε φορά, όταν έβλεπαν η προσπάθεια των λίγων, όπως ξεκίνησε, να έχει αποτέλεσμα, νομίζω ότι πίστηκαν ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουν. Αυτό είναι και πολύ βασικό. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω το αποτέλεσμα το χαίρονται όλοι. Και πρώτα απ' όλα το προσωπικό μας, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ευτυχώς και ο κόσμος που μπαίνει πλέον στο νοσοκομείο. Εγώ έχω να καταθέσω ότι ποτέ ξανά δεν ήρθαν οι γυναίκες από κάθε τμήμα, έτσι, κάθε προϊσταμένη, να μας μιλήσει έτσι εγκάρδια. Και γενικά να μας μιλήσει, είχαν διάθεση, ήταν έτοιμοι να πούν ας πούμε κάτι για αυτό που βιώνουν. Και αυτό ειλικρινά σας το λέω, 30 χρόνια, με πολύ κόπο κάθε φορά κάποιος να μας μιλήσει και να πει το κάθε τι, αν δεν είναι ο τομέας του, αν δεν είναι κάτι που τον αφορά. Αυτό λοιπόν σας τιμά, γιατί ήρθαν οικειοθελώς με την χαρά τους να εξηγήσουν, να μιλήσουν και να ευχαριστήσουν. Μιλάμε για ανθρώπους έτσι, που το νοσοκομείο τον βλέπουν σπίτι τους. Mm-hmm. Όταν βλέπουν λοιπόν αυτό το σπίτι τους κάποιος να τον νοιάζεται και να προσπαθήσει να το φτιάξει, να βελτιώσει, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά όχι απλά χαίρονται, νιώθουν κυριολεκτικά ικανοποίηση αλλά και ευτυχία. Έτσι είναι, μεγάλη χαρά. Γιατί ξαναλέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν βιώσει απίστευτες συνθήκες, πολλές δυσκολίες, και περνάνε πολύ περισσότερη ώρα εδώ από ό,τι στο σπίτι τους. Πολύ σωστά. Οπότε δεν θα μπορούσαν παρά να μην χαίρονται ή και να μην προσπαθούν να είναι δίπλα μου και να γίνει όλο αυτό που βλέπετε και γίνεται. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να δουλέψει μόνος του. Πάντα χρειάζεται σε καλούς συνεργάτες και ανθρώπους να τρέξουν όσο καλή διάθεση και να έχεις μόνος σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρα. Άντε, περιμένουμε τώρα λοιπόν να το καμαρώσουμε με τα χρώματά του, με τις αλλαγές του ανακαινισμένο στην τελική μορφή που θα πάρει. Και είμαι σίγουρη ότι και άλλα πράγματα θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Και εγώ είμαι σίγουρη, γιατί έχουν νομίζω δρομολογηθεί αρκετά, που είναι νομίζω πολύ δύσκολο πλέον να σταματήσουν. Έχουν πει κάποια πράγματα σε σειρά, είναι δρομολογημένο να φτιαχτούν όλοι οι χώροι και να καθαριστούν και να βαφτούν. Οπότε όλες αυτές οι αλλαγές που έχουν ξεκινήσει στη χειρουργική και τελειώνει πιστεύω και με την παιδιατρική μέχρι τέλος της εβδομάδας, θα προχωρήσουν και στο υπόλοιπο κτίριο. Από κάτω δηλαδή και η παθολογική χρειάζεται το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα σταματήσει. Είναι δρομολογημένο, τα υλικά είναι εξασφαλισμένα. Όπως είπαμε και το χειρουργείο προχωράει. Όλοι μας οι χώροι νομίζω ότι σιγά σιγά θα βελτιωθούν. Μπορεί να πάρει λίγο το χρόνο του, αλλά είναι έτοιμα πολλά πράγματα που θα τελειώσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ανυπομονούμε να τα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ και καλή πιστεύω δύναμη. Να είμαι εδώ να τα δούμε όλοι μαζί. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι. Θέλω να σας θυμίσω την εθελοντική αιμοδοσία που γίνεται την Κυριακή. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας γύρω μας καλύτερο. Οι ομάδες λοιπόν του μπάσκετ, ΕΑΚΑ και CBA, σε συνεργασία με τον Σύλλογο
διοργανώνουν, συνδιοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία Κυριακή 27 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο θεατράκι του Δήμου στο χωριό. Όποια και αν είναι η ομάδα σου, η εθελοντική προσφορά αίματος είναι το ίδιο πολύτιμη και αναντικατάστατη. Κάθε υγιής ενήλικας πολίτης μπορεί να προσφέρει εθελοντικά αίμα. Μία μονάδα αίματος βοηθάει 3 συνανθρώπους μας. Μαζί μας θα είναι και η συνεργάτηδά μας, μικροβιολόγος κυρία Αρχοντούλα Αλεξίου, για τη λήψη και δείγματος δωρεάς μυελού των οστών. Να θυμάστε πως μπορούμε να γίνουμε δωρητές εφόσον έχει περάσει μία μόνο εβδομάδα από τον εμβολιασμό. Ελάτε να βάλουμε τρίποντο στον εθελοντισμό. Και βέβαια θα είμαστε εκεί και για τους δύο λόγους, και για να προδώσουμε αίμα και για να κάνουμε το σχετικό μας ρεπορτάζ. Καλή μου φίλη, θέλω να κλείσουμε με τον γείτονα, τον Μιχάλη Αλαχούζο, που στον χώρο του, γεμάτο με υπέροχα γλυκίσματα, προσπαθήσαμε να μάθουμε πληροφορίες, αυτή τη φορά για την άλλη του ιδιότητα, αφού είναι χρόνια μέλος της θεατρικής ομάδας Καλύμνου, και είναι και πάλι μέσα στην νέα τους προσπάθεια, στο νέο θεατρικό έργο που θα μας παρουσιάσουν με τον τίτλο «Εσωτερικές ειδήσεις», που ξεκινούν από το Σάββατο και θα συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή, καθώς θα είναι μόνο 4 παραστάσεις, δεν θα βρείτε εισιτήρια σε επαγγελματικούς χώρους όπως ήταν παλιά, παρά μόνο θα πάτε λίγο νωρίτερα στο θεατράκι του Δήμου, αντί δηλαδή ξεκινάει η παράσταση 9 και 4. Να μην πάτε 9 και 10, θα πάτε 9 παρά 10. Για να βρείτε και το καθισμά σας και να πάρετε και το εισιτήριό σας πρωτίστως. Διότι καταλαβαίνετε, εκεί είναι όποιος προλάβει. Τώρα βέβαια, το αν θα υπάρξουν παρακάτω αργότερα νέες παραστάσεις, όλα αυτά θα τα πληροφορηθούμε εν καιρό. Για την ώρα μας μιλάει, για τα υπόλοιπα μέλη της θεατρικής ομάδας και το πώς είναι τα σχετικά μονόπρακτα και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε όλοι εμείς που πάντα ανταποκρινόμαστε σε αυτό το θεατρικό κάλεσμα. Με όλα τούτα θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι Τσικνοπέμπτη, ναι μεν από το πρωί ήταν βαριά η εικόνα και λόγω των καιρικών συνθήκων που μας προκαλούν μια συννεφιά, μελαγχολία, βροχή, αλλά και λόγω των γεγονότων Ουκρανίας-Ρωσίας. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, ό,τι και αν έχετε όμως κατά νου να πράξετε, να οργανώσετε, να σχεδιάσετε και να απολαύσετε, να περάσετε υπέροχα. Σας ευχόμαστε καλές απόκριες, γιατί έχουμε ακόμη αρκετές μέρες μπροστά μας. Καλή Τσικνοπέμπτη, να είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε, όχι στον απόλυτο συνωστισμό και χωρίς μέτρα. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και πολλές άλλες καλύτερες μέρες παρακάτω στην πορεία. Η Άνοιξη πλησιάζει με όλα τα καλά της. Εμείς να σας ευχηθούμε να περάσετε καταπληκτικά, να ευχαριστήσουμε το σπόνσορά μας και όλους εσάς που στηρίζετε κάθε μέρα την τηλεοπτική μας εκπομπή. Καλά τσικνίσματα και πάμε να δούμε τι μας είπε ο κύριος Μιχάλης Αλαχούζος. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Γεια σας. Γεια, κύριε Αλαχούζο. Χαίρομαι που σήμερα θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για τη νέα θεατρική παράσταση της ομάδας που ξεκινάει άμεσα με εσωτερικές ειδήσεις μας αφορά. Ναι, ξεκινάμε το Σάββατο πρώτη παράσταση, πρεμιέρα. Θα κρατήσει, παραστάσεις είναι Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, τέσσερις παραστάσεις, γιατί τόσες προλαβαίνουμε να κάνουμε. Ναι. Είναι ένα έργο του Μάριου Ποντίκα, το οποίο είναι πολλά μονόπρακτα μαζί, τα οποία αφηγούνται τη ζωή, ας πούμε, παρόλο που είναι γραμμένο το 80. Ναι. Έχει απίστευτα κοινά σημεία, λες και δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα με αυτό που ζούμε σήμερα. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι καλό, βέβαια. Ναι. Δεν ξέρουμε πάντα αν είναι καλό. Μας άρεσε, το διαβάσαμε, ναι. Μας άρεσε σαν κείμενο. Δεν ξέραμε κατά τι πότε έχει γραφτεί και όταν το είδαμε πλαγήκαμε. Και έτσι αποφασίσαμε να το ανεβάσουμε. Το είχαμε πάει και στη Μακρακόμη σε ένα φεστιβάλ που είχε γίνει. Και τώρα η σκηνοθέτη μας, η Κατερίνα Κλονάρη, το έχει εμπλουτίσει με περισσότερες σκηνές, που είναι πιο εύκολο και είναι πιο πολλά από τα παιδιά που θέλουν να παίξουν. Ενώ στο ταξίδι ήταν πολύ λίγα ο χρόνος και γενικώς και τα έξοδα ήταν πάρα πολλά, γιατί όπως ξέρετε
όλα είναι από την τσέπη μας. Mm-hmm. Οπότε τώρα που είμαστε εδώ, το έχουμε εμπλουτίσει το έργο και είναι ένα ευχάριστο δίωρο με διάφορα μονόπλαχτα από την καθημερινότητα. Άρα αυτό ακριβώς φαντάζομαι είναι και πολύ καλύτερο, διότι κανείς δεν βαριέται, ξέρει ότι υπάρχουν εναλλαγές, ναι, ανθρώπων και υποθέσεων. Και συναισθημάτων. Α, και συναισθημάτων, ακόμη και καλύτερα. Γιατί είναι, παίζει και η κωμωδία, παίζει και το συνέστημα, παίζει και η τραγωδία, έχει πολλά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα βέβαια το κοινό σίγουρα θα δυσανασχετήσει με μόνο 4 παραστάσεις, γιατί σίγουρα είναι τόσο που θα θέλει κι άλλα, έτσι, να παρακολουθήσει, ναι, και να δει. Μακάρι να θα το κάνετε πιο πέρα, πιο κάποια άλλη στιγμούλα. Κοίτα, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ένας από τους λόγους που δεν μπορούν περισσότερο είναι κάποιοι ειδοποιοί φεύγουν για διάφορες υποχρεώσεις. Μην ξεχνάμε τώρα ότι έρχεται καλοκαιράκι. Ίσως προλάβουμε να ετοιμάσουμε κάτι για το ανοιχτό θέατρο, ναι, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα δούμε. Mm-hmm, καταλαβαίνω. Έχουμε καινούριους ηθοποιούς, καινούρια μέλη που έρχονται να προσθεθούν έχει και να... πολλά παιδιά και έχουμε, είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουν εμπλακεί αυτή τη στιγμή περισσότερο και παιδιά από την ελληνική μας ομάδα, από τη Δήμη. Α, πολύ ωραία. Που έχουν έρθει και είναι με απίστευτα καλή η βοήθειά τους και σημαντική. Και στην ηθοποιία και στις κονσόλες, στον ήχο. Πάρα πολύ, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η αλήθεια... Πάντα έχουμε κόσμο καινούριο. Έτσι είναι και αυτές οι υποθέσεις σίγουρα θέλουν την ισχύ εν τη ενώση που λέμε. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς πρέπει το κάθε τι, κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Mm-hmm. Είτε είναι επί σκηνής, είτε όχι. Ω, βέβαια, εννοείται. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι στη σκηνή και ποιος είναι. Η δουλειά πολλές φορές είναι πολύ πιο δύσκολη αυτό που είναι στα φώτα και στην κονσόλα παρά από αυτόν που είναι στη σκηνή. Έτσι είναι, το λέτε. Άρα, επειδή λοιπόν είναι 4 μόνο οι παραστάσεις, mm-hmm, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να τρέξουμε να βρούμε και εισιτήρια. Ναι. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται, ναι, πού θα βρεθούν, στον Παντελή δίπλα? Όχι, τα εισιτήρια, ναι, είπαμε να μην κάνουμε προπόνηση, γιατί, ναι, είναι λίγο δύσκολες οι συγκυρίες, οπότε πιστεύουμε κατευθείαν στην είσοδο. Κατευθείαν στην είσοδο. Ωραία. Θα είναι πολύ καλύτερα. Ωραία. Αυτό αποφασίσαμε. Εύχομαι να... Η ώρα έναρξης είναι 9. 9 και 4. Μάλιστα. Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Άρα λοιπόν να σπεύσουν λίγο νωρίτερα. Νομίζω, για, ναι, να βρουν και τη θέση τους και να καθίσουν και να έχουν το εισιτήριό τους εξασφαλισμένο. Ακριβώς. Άρα η παράσταση ξεκινάει 9 και 4. Αν κάποιος. Πολύ ωραία. 9 παρά 10 νομίζω είναι τέλειο. Ναι, ναι. Έτσι ώστε να απολαύσει άλλο ένα έργο από τη θεατρική μας ομάδα που δεν χρειάζεται να πούμε λόγια γιατί έχει δώσει χρόνια τώρα εξετάσεις. Γιατί τους αγαπάμε, γιατί τους στηρίζουμε, γιατί μας έχουν δώσει πολλές χαρές, μας έχουν βάλει σε προβληματισμούς, μας έχουν δώσει και γνώση πάνω σε διάφορα θέματα με την εξήγηση, με την ερμηνεία, με την ιστορία, με τα λεγόμενά τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, βεβαίως, και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας κλείσουμε με μια πολύ όμορφη και γλυκιά εικόνα πίσω από τον Μιχάλη Αλαχούζο. Μια που σήμερα, ναι, μεν θα δοθεί βαρύτητα γιατί είναι Τσικνοπέμπτη, αλλά δεν πάει να πει ότι μετά από αυτό δεν το συνοδεύουμε και με μια γλυκιά κατάσταση.